Κυπριανέ, οι συμφοιτητές σου δεν σε ξεχνάμε. Με αυτήν την επισήμανση, αναφορές σε άλλα ονόματα ψυχών που χάθηκαν στα Τέμπη, λίγα λουλούδια και κεριά αναμένα, τιμήθηκε στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της περασμένης Τρίτης. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή, επισήμαναν οι συμφοιτητές του Κυπριανού Παπαϊωάννου την ώρα που πραγματοποιούνταν στην Κύπρο η εξόδιος ακολουθία του. Εμείς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα τώρα με γενικές συνελεύσεις, καταλήψεις και διάφορες άλλες δραστηριότητες μέσα στα πανεπιστήμια, κινητοποίησεις για να διατρανώσουμε τη φωνή μας και την υποστήριξή μας ότι η οργή μας ξεχυλίζει, θέλουμε όλη η αλήθεια να είναι στο φως και θα παλέψουμε να μην επαναληφθεί ποτέ κάποιο τέτοιο γεγονός ποτέ στο μέλλον. Μετά τα πανό και τα συνθήματα στα γήπεδα και άλλους αθλητικούς χώρους, σειρά παίρνουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Η Ελλάδα θρηνεί τις τουλάχιστον 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και οι νέοι της χώρας, μαθητές και φοιτητές, συνεχίζουν με κάθε τρόπο να εκφράζουν την οργή τους. Σήμερα εδώ πέρα ήρθαμε να γράψουμε δίπλα από την Πυρτανία του Ιδρύματος τα ονόματα των συμφοιτητών μας οι οποίοι βρίσκονται νεκροί. Θα κρεμάσουμε μαύρα πανιά για να δείξουμε το πένθος και την οργή μας και να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι θα σταθούμε στο πλευρό όλων των οικογενειών και των κοντινών ανθρώπων, των ανθρώπων που χάθηκαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε το πρωί της Δευτέρας επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, με την οποία του ζητά η έρευνα για την σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη να τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα και να ανατεθεί στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο, ώστε η ποινική αξιολόγηση συστημικών σφαλμάτων στον τομέα των σιδηροδρόμων να προχωρήσει ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί. Ο Μητσοτάκης είχε την Δευτέρα και τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για την περαιτέρω τεχνική υποστήριξη που μπορεί να παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της και την βελτίωση της ασφάλειάς τους. Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε ότι οι ειδικοί της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών θα ταξιδέψουν εντός εβδομάδας στην Αθήνα. Και ενώ έχει προφυλακιστεί ο σταθμάρχης της Λάρισας, η έρευνα της δικαιοσύνης πλέον επεκτείνεται και στους άλλους σταθμάρχες που είχαν βάρδια εκείνη την ημέρα, αλλά και στον επιθεωρητή τους, ο οποίος ωστόσο μετά το δυστύχημα έλαβε αναρρωτική άδεια 30 ημερών από γιατρό του νοσοκομείου Βόλου. Το γεγονός ήδη βρίσκεται υπό διερεύνηση, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Εξάλλου, τέσσερις συμβάσεις που υπογράφηκαν το διάστημα 2005 έως 2015 και αφορούν έργα εξυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, ερευνά εδώ και μήνες ο οικονομικός εισαγγελέας, ο οποίος αναζητά ποινικές ευθύνες κρατικών αξιωματούχων από την εργοσέως αναθέτουσας αρχής, αλλά και ιδιωτών από την πλευρά των εργοληπτών. Την Δευτέρα ολοκληρώθηκε το έργο συντονισμού στο πεδίο των δράσεων και ενεργειών μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, κυβερνητικό κλιμακείο υπό τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωσή του, 55 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών έχουν ταυτοποιηθεί επισήμως, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά δύο αγνοούμενους.